Πολύ καλησπέρα σας και οι ψιθυριστές. Εντάξει, αυτό το βιβλιαράκι, αν και είχε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα στο πυρήνα του, μια πολύ ιδιαίτερη θεματική στο πυρήνα του, ήταν απλά μπόμπα. Η σειρά του Τσάρλι Πάρκερ, είναι τρομερό ότι έχει κρατήσει ένα σερί τόσο καλών βιβλίων για μένα. Ακόμα δεν έχει σπάσει με κάποιο βιβλίο που να μην είναι τόσο καλό, όπως δυστυχώς μας έκανε η Rice με κάποιες βουτιές στα Vampire Chronicles, και συνεχίζει δυνατά. Στο συγκεκριμένο έχουμε να κάνουμε με λαθρεμπόριο, με μετατραυματικό στρες κάποιων στρατιωτών από το Ιράκ, την αυτοκτονία ενός από αυτούς όταν επανήλθαν στην Αμερική και με ένα αντικείμενο που φέρανε οι συγκεκριμένοι από το Ιράκ. Θα το χωρίσω σε κάποιες κατηγορίες το βιβλίο, το breakdown. Αρχικά, η ατμόσφαιρα για μένα πρώτη φορά είναι τόσο τέλεια παντρεμένη ανάμεσα στο μεταφυσικό και στο ρεαλιστικό. Στα προηγούμενα βιβλία, το μπαλάντζο αυτό μερικές φορές χανότανε. Δηλαδή, ο Κόνολι παρασερνότανε από σκηνές και ή το κράταγε πολύ περισσότερο ρεαλιστικό ή το πήγαινε πολύ προς το μεταφυσικό. Δεν μιλάω για το διφορούμενο των πρώτων τεσσάρων βιβλίων, που δεν είσαι ακόμα σίγουρος αν ο Πάρκερ βλέπει πράγματα ή δεν βλέπει. Πλέον είναι de facto ότι υπάρχουν οντότητες και πλάσματα και δαίμονες ή οτιδήποτε πέρα από το ρεαλιστικό κόσμο. Έχουμε μπει πλέον σε αυτό το πεδίο αφήγησης και ξέρουμε ότι υπάρχει μεταφυσικό στο κόσμο του Πάρκερ. Αλλά εδώ πέρα πλέον το μπαλάντζο είναι πάρα πολύ μαεστρικά γραμμένο. Δηλαδή, ας πούμε, μετά το τέταρτο βλέπουμε στο Μαύρο Άγγελο γέρνει η πλάστιγκα πιο πολύ στο μεταφυσικό. Θεριστές και κούφιοι άνθρωποι πιο πολύ γέρνει προς το ρεαλιστικό. Οι ερωτευμένοι, the lovers, οι εραστές, ήταν 50-50. Εδώ γίνεται τέλεια. Και είναι τρομερό το ότι έχοντας το πυρήνα του ένα θέμα που πραγματικά εμένα θα με ξενέρωνε, δεν θα με ενδιέφερε τόσο. Δηλαδή, ναι, μου αρέσει να διαβάζω για το μετατραυματικό στρες και για αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που εξέταζε στο βιβλίο ο Κόνολι, αλλά το όλο θέμα με τους στρατιώτες Αμερικάνους και το πώς τους αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι Αμερικάνοι, πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον εαυτό τους, πώς τους βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος, το έχω πάρει πάρα πολύ... Έχω κορεστεί από διάφορα άλλα media, είτε ταινίες, είτε κόμιξ, όπου αυτό το θέμα μου κλώτσαγε. Αλλά καταφέρει να το κάνει τρομερά ενδιαφέρον και να του δίνει όση βαρύτητα πρέπει. Επίσης, με αυτό το θέμα, είναι απίστευτο το πώς μπλέκει τη γοτθική και την νουάρ αισθητική. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει τίποτα γοτθικό αυτό το θέμα με τους στρατιώτες. Θα έπρεπε να είναι μόνο ρεαλιστικό, ούτε καν νουάρ. Αλλά εστιάζοντας στα πράγματα που έχουν φέρει, δίνοντάς τους μια προέκταση στοιχειωμένου αντικειμένου, παίζει με πάρα πολλά patterns που έχουμε γνωρίσει κυρίως από τη γοτθική λογοτεχνία. Αυτό επίσης, την ατμόσφαιρα αυτή τη βαριά, σκοτεινή, άρρωστη, την εντείνουν οι δύο ανταγωνιστές του βιβλίου, όπου απλά είναι υπέροχοι και ο συλλέκτης και ο πατέρας του, και το μέρος όπου βρίσκονται, που απλά μόνο όταν το περιγράφει νιώθεις ότι αρρωσταίνεις, ότι εκεί πέρα το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και ο Πάρκερ είναι πλέον, σε κάθε βιβλίο είναι badass, απλά βλέπουμε σε διαφορετικές οπτικές τη δυναμική του, της ταυτότητάς του και το πώς λύνει κάθε αποστολή, είτε χρειαστεί πιστολή δικαιβία, είτε όχι. Για μένα πρέπει να διαβαστεί και αυτό. Ακόμα η σειρά δεν έχει χάσει την δυναμική της για μένα. Αυτά εντάχει. Τα λέμε οπότε. Καλή ζωή.